Μουλάωρος. Και αρχίζουμε τώρα με την πολύ ωραία δροσερή μας ντοματόσουπα που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό για να σερβίρεται σαν πρώτο πιάτο σε ένα καθιστό δείπνο, έτσι τώρα που άλλαξε και ο καιρός. Και για να φτιάξουμε την ντοματόσουπα μας, θα ξεκινήσουμε πρώτα να αποκτοποιήσουμε τις ντομάτες που είναι και στα ωραία τους τώρα. Το διαφορετικό αυτής της ντοματόσουπας είναι ότι θα βάλω μέσα χυμό πορτοκάλι. Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο, αλλά δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Οπότε, πάμε να πορτοποιήσουμε τις ντομάτες μας μέσα σε ένα μπολ, έτσι πάμε να τις ρίξουμε. Με τον μπλέντερ χειρός μας ή ένα μπλέντερ, αν θέλετε, πάμε να τις αλέσουμε. Έτοιμες οι ντομάτες μας. Και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Σε μία κατσαρόλα πάμε να ζεστάνουμε λίγο ελαιόλαδο. Πολύ λίγο, έτσι μία κουταλιά. Και πάμε να τηγανίσουμε μία κουταλιά ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Μόλις το κρεμμύδι μας έτσι μυρίσει ωραία, πάμε να προσθέσουμε το νερό μας, την ντομάτα μας για να δώσουμε γεύση στο φαγητό μας. Θα ρίξω μέσα έναν κύβο ζωμό λαχανικών, μέσα ζάχαρη, η οποία επιβάλλεται αφού φτιάχνουμε ντοματόσουπα. Και προσέξτε ότι όποτε χρησιμοποιώ ντομάτα βάζω και τη ζάχαρη, γιατί συμπληρώνει τη γεύση της. Από μπαχαρικά θα χρειαστούμε ρίγανη, λίγη κανέλα, κύμινο, λίγη πάπρικα και μπούκοβο. Έτσι για να είναι ωραίο πικάντικο το φαγητό μας. Και το αλατάκι μας. Και τέλος δεν ξεχνάμε να ρίξουμε μέσα το φρέσκο χυμό πορτοκάλι μας. Λοιπόν, η σούπα μας δεν θέλω έτσι να πολύ βράσει, άρα έτσι μόλις πάρει μία καλή βράση, όπως βλέπετε έτσι να χνίζει, την ανακατεύω, αποσύρω από τη φωτιά και τι θέλω να κάνω τώρα, να την μεταφέρω μέσα σε ένα βάζο, γιατί πρέπει να πάει ψυγείο, να παγώσει πολύ καλά πριν τη σερβίρουμε. Η σούπα μας έχει παγώσει πολύ ωραία και το μόνο που θέλω να κάνω τώρα είναι να ρίξω μέσα λίγη κρέμα γάλακτος και επιλέγω να βάλω την light, γιατί μπορείτε, δεν είναι ανάγκη να βάλετε την πλήρες, βάλτε light πιο καλά, έτσι θα δώσει μια πιο πλούσια γεύση στη σούπα μας, άρα μέσα και ένα γρήγορο ανακάτεμα. Αν θα έχετε ξένους, και εγώ τη φτιάχνω πάρα πολύ συχνά αυτή τη σούπα το καλοκαίρι σαν πρώτο πιάτο, γιατί είναι και εύκολο και γρήγορο. Τη βάζω μέσα σε μπουκάλες νερού χρησιμοποιημένες, τις σφραγίζω, τις βάζω στο ψυγείο και τελευταία στιγμή απλά σερβίρω τις σούπες μας. Και τέλος εδώ έτσι έχω χτυπήσει λίγο τυρί κρέμα, να το βάλουμε έτσι από πάνω. Λίγο φρέσκο αλατάκι και φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Λίγο, γιατί θυμάστε βάλαμε αρκετά μπαχαρικά μέσα και το τέλειο συνοδευτικό είναι ένα κομμάτι έτσι φρυγανισμένη μπακέτα. Και κανένα φιλαράκι να άνηθον έτσι για την πρασινάδα. Και η υπέροχη σούπα μας είναι έτοιμη. Σας συστήνω γιατί είναι πάρα πολύ δροσιστική και πολύ έτσι ωραία, πικάντικη τώρα το καλοκαίρι.